Μιλάτε για τις περασμένες χρονιές που ήταν αυτό το φαινόμενο. Φέτος αυτό το φαινόμενο δεν έχει παρατηρηθεί. Παραδείγματος χάρη, στον παλιό σταθμό του τρένου δεν υπάρχουν πλέον οι Ρωμά οι οποίοι κατοικούσαν εκεί, σωστά, και ενοχλούσαν όλη την γειτονιά. Στην περιοχή που είναι κοντά στον Άγιο Νικόλαο, όπως επίσης και στα Καλάμια, δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη προσέλευση που υπήρχε τα περασμένα χρόνια. Θεωρώ ότι σε συνεργασία με την αστυνομία το πρόβλημα θα το λύσουμε πλήρως φέτος. Εξάλλου ότι η άσκοπη κατανάλωση νερού δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί οι καινούργοι μηχανισμοί που έχουμε βάλει στα ντουζ είναι με αυτόματη βαλβίδα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τρέχει το νερό συνέχεια παρά μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας σαν Δήμο, συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και θεωρώ ότι το πρόβλημα φέτος ή θα εξαφανιστεί πλήρως ή θα περιοριστεί, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Η αλήθεια είναι ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ, αλλά όντως υπάρχει. Όχι μπροστά στα μαγαζιά όπως είδαμε την προηγούμενη χρονιά, αλλά στις άκρες των παραλίων υπάρχει το φαινόμενο του κάπινγκ και μάλιστα χτες είχαμε και την πρώτη πουγάδα. Είχαν έρθει οι περαστικοί που δεν είχαν ενημερωθεί για την καινούργια τακτική του Δήμου. Ξεκινήσει μια διαδικασία για την τουριστική αναβάθμιση της πόλης. Αυτή η τουριστική αναβάθμιση παρέα με την πουγάδα δεν πάει. Με τίποτα. Και θα φροντίσουμε αυτό να εξαφανιστεί. Και θα το δείτε.